Σήμερα θα ξεκινήσουμε ανάποδα, αλλά υπάρχει βεβαίως σοβαρός λόγος. Το Μπάρι Τσελεπίδη, ο οποίος και θα μας ενημερώσει για το σημερινό παιχνίδι, την πρεμιέρα της Super League, αλλά θα μας πει και για δύο λόγια για τον Πανετολικό που τον ξέρει καλά. Αυριανό αντίπαλο του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος για τους ασπρόμαυρους αύριο το βράδυ στην Τούμπα. Πάρη, τι γίνεται, καλησπέρα. Κώστα, καλησπέρα, τι γίνεται, τα νέα σου. Πόρε, Πάρη, φτάσατε. Όχι, όχι, Κώστα, είμαστε στο δρόμο κανονικά. Ευτυχώς έχουμε μόνο 36,5 βαθμούς εν κινήσει. Μια χαρά, έχετε air condition όμως, εντάξει. Ευτυχώς, ναι. Τι γίνεται τώρα. Δουλεύει στο full. Δουλεύει στο full. Άρα να ευχηθώ καλό δρόμο. Τι γίνεται τώρα, Βόλο σήμερα, Αστέρας Τρίπολης, πρεμιέρα Super League. Ανάστατοι όλοι είμαστε. Ακριβώς. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος ήταν στην ανακτήριο παιχνίδι και της περσινής χρονιάς στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό για το πρωτάθλημα, είναι και φέτος σε ανακτήριο παιχνίδι. Τη φορά αυτή στο Βόλο με τον Οπουσού. Επιστρέφει και όλο στο Βόλο μετά από 10 μέρες για να παίξει επίσημο παιχνίδι και όχι να συμμετάσχει σε ένα τουρνουά δύο φιλικών παιχνίδι όπως ήταν το τουρνουά Φλόγα. Εκεί είχε αντιμετωπίσει τον Όφη και τον Πας Γιάννενα, δεν είχε αντιμετωπίσει τον Μπουσουβόλος. Μάλιστα υπήρχε και μια άτυπη συμφωνία, οι δύο ομάδες ήταν διασταυρώνοντας τη δεύτερη μέρα του τουρνουά να μην παίζανε μεταξύ τους, γιατί πολύ απλά θα αγωνίζονταν στο παιχνίδι της πρεμιέρας. Ο Βόλος, ο οποίος πρόσθεσε στο δυναμικό του West, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος μέχρι πρώτη ήταν στον Όφη και μάλιστα είναι ενεργεία στα φιλικά υπό τις οδηγίες του Νίκου Νιόμπλια, πλέον ένα ακόμη κομμάτι στο φετινό του ρόστερ, τη στιγμή που παραμένει ερωτηματικό το τίμημα Λιγενέστε όσον αφορά τις περιπτώσεις πόλης του Πανφέτα αλλά και του Φερνάντες, με την ομάδα πάντως του Βόλου να μην του δίνει κάποιον από τους δύο ποδοσφαιριστές με μια πρόταση η οποία θα είναι χαμηλότερη από τις 500.000 ευρώ όπως έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής. Άρνηση και στην πρόταση της ΠΑΛ για τον Πανφέτα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Άρνηση και σε όλες τις προτάσεις, ακόμα και στην καλύτερη δυνατή που ήταν τη Χαποέλ Μπερσεβά με τα 500.000 ευρώ και μάλιστα και με χαρακτηριστικές ατάκες σε αυτές τις απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν στις διοικήσεις των ομάδων εκτός συνόρων. Μάλιστα φαίνεται πως ο Φερνάντες είναι στα υπόψη του Παναθηναϊκού, αλλά θεωρώ ότι πολύ δύσκολο θα μετακινηθεί αν ο Παναθηναϊκός δεν κάνει για αυτόν οικονομική υπέρβαση για να τον αποκτήσει από τον Βόλο στον Παναθηναϊκό. Και μόνο στην περίπτωση αυτή λέγανε ότι θα υπάρχει απώλεια μίας εκ των δύο αυτών μονάδων, ναι, ενός εκ των δύο αυτών ποδοσφαιριστών, στον Βόλο θα πήγαιναν για κάποια μεταγραφική κίνηση. Στον Αστέρα Τρίπολης ολοκληρώθηκε η προετοιμασία χτες το μεσημέρι χωρίς κάποιο το ιδιαίτερο πρόβλημα για τον Ηρακλή Μεταξά, ο οποίος φιλοδοξεί να κάνει εξίσου καλή πορεία όπως και πέρσι που οδήγησε τον Μπας Γιάννενα στα play-offs, να επαναφέρει τον Αστέρα Τρίπολης στα play-offs. Υπενθυμίζω πως ο Ηρακλής Μεταξά στους προπονητές του Μπας Γιάννενα είχε ξεκινήσει με διπλό στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Θα περιμένουμε να δούμε τι μελγενές σε αυτό το παιχνίδι της πρεμιέρας στις 9.30 στο Πανθεσσαλικό, ζωντανά τηλεοπτικά από τα αρχικά κανάλια της Κοσμοτέ TV, τα Κοσμοτέ Sport. Και μάλιστα ξεκινάει κάπως έτσι το πρωτάθλημα, συνεχίζεται αύριο, ολοκληρώνεται μεθαύριο 10 η ώρα το βράδυ με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πας Γιάννενα. Όσον αφορά τον Πανετολικό, ο οποίος είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ, σίγουρα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με εκείνο της 15ης Ιουλίου στο δρόμο του Πανετολικού για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που έγινε στη Σερβία. Στη Μεσίβρια ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με 4-0 σε ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά ήταν πρόβα για τον ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια του Μετυλεύσκη. Για τον Πανετολικό ήταν το πρώτο παιχνίδι της προετοιμασίας. Από εκείνο το παιχνίδι μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει κάποια πρόσωπα, όχι κάτι το ιδιαίτερο για το σύνολο του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος πριν από μερικά λεπτά ολοκλήρωσε την προετοιμασία του. Η ομάδα θα πάρει το γεύμα της στο Εμιλέον και θα ξεκινήσει το ταξίδι για την Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να πούμε ότι εκτός αποστολής σίγουρα ο Μάρτεσον, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αχίλιο, γι' αυτό δεν έπαιξε και στο τελευταίο φιλικό του Πανετολικού με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης τον περασμένο Σάββατο, ήταν για τον Πανετολικό σε εκείνο το φιλικό παιχνίδι με σκορ 4-2. Και επίσης θα πούμε και ο Μαλής, ο οποίος είναι ανέτοιμος, προέρχεται μάλιστα από επέμβαση στον αχίλιο τραυματισμό του στο φινάλε της περσινής αγωνιστικής περίοδου. Ο Νταγκό, που ήταν απόνυσο στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας, γιατί έπαιζε με τους φίλους του σε χωμάτινα γήπεδα στην ακτή Ελεφαντοστού, ήρθε με ενοχλήσεις με τη σειρά του στον αχίλιο, έκανε ειδική θεραπεία στη διάρκεια της προετοιμασίας, τέτοιε στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, έπαιξε και στο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης, δεν είχε παίξει δηλαδή σε εκείνο το φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Μεσημβρίας. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου έχει στη διάθεσή του και το τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα, τον Γεωργιανό Σεγγέλια. Θα τσεκάρω την επόμενη εβδομάδα αν και κατά πόσο Σεγγέλια έχει
μακρινή συγγένεια και με τον διεθνή Γεωργιανό καλαθοσφαιριστή υπό τις οδηγίες της Ηλίας Ζουρ που βρίσκεται στην Αθήνα για το τουρνουά Ακρόπολης. Ο Σιγγέλη, ο οποίος αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά συνήθως η ΧΑΦ στην επίθεση εναλλάσσονται. Είναι ένα καλό ερώτημα πώς θα μπορέσει να τον μπολιάσει, δεδομένου ότι έχει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο ο Ανασίου την στιγμή αυτή και με την παρουσία του Ταγκού αλλά και την παρουσία του Σεγγέλια στα δεξιά. Λογικά θα ξεκινήσει ο Ντουάρτε, ο Ντίας πίσω από τον Καρέλη ή τον Ζωάο Πέδρο, με τους δυο τους να δίνουν πάντα μια μάχη για την θέση του ποδοσφαιριστού που βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Πηγαίνοντας πάντα προς τα πίσω στον άξονα της μεσαία γραμμή, σίγουρη θέση για τον Φλόρες, απόντες του Μάρτεσον θα πανεί σε τι ποδοσφαιριστή θα καταλήξει ο Γιάννης Ασίου. Έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη θέση μεταξύ άλλων και τον Τσιγκάρα. Ο Λάσο με τον Κορνέλιους θα είναι σίγουρα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Χουκούμης θα είναι σαν αριστερό μπακ, ο Ποτολάκης λογικά σαν δεξί μπακ και κάτω από τα δοκάρια ο Ανέστης. Κάπως έτσι φαίνεται πως θα ξεκινήσει αύριο στην Τούμπα ο Πανετολικός. Μάλιστα ο ισχυρός άντρας της ομάδας, ο Φώτης Κοστούλας, είχε εκφράσει και την αισιοδοξία του όταν είχε τοποθετηθεί θετικά μετά το πέρας της κλήρωσης στη λίμνη της Βουλιαγμένης για το συγκεκριμένο παιχνίδι της Δεμιέρας, όπου συνήθως φέρνει αντιπάλους στις δύο ομάδες. Εξαίρεση περσινή χρονιά όπου ο Πανετολικός είχε κινήσει με το ισόπαλο 0-0 στην έδρα του κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στις 11 του Σεπτέμβρη. Είναι καλύτερος πάρει ο Πανετολικός θεωρητικά από πέρσι στα χαρτιά? Έχω την αίσθηση πως θα είναι καλύτερος από την άποψη ότι είναι μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε από τη στιγμή που άρχισε να εξασφαλίζει την παραμονή της, που ήταν και ο βασικός της στόχος από τα μέσα της περσινής χρονιάς για την φετινή χρονιά, και με την υπέρβαση της απόκτησης του Λάρσον για το κεντρικό αμυντικό δίδυμο και της παρουσίας του Ανέστη κατά τα δοκάρια και της παρουσίας του Μάρτενσον, παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στην αποστολή, ήθος εγγέλια ήρθε και νέο αίμα, πέφτει κάπως ο μέσος όρος ηλικίας, κάτι το οποίο ήθελε ο Γιάννης Αναστασίου. Ο Στίβ Ρούτερ, ο οποίος ήταν ο άμεσος συνεργάτης όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, σταμάτησε την προπονητική, παρόλα αυτά βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον τεχνικό του Πανετολικού από την πατρίδα του όπου βρίσκεται, και ο Γιάννης φροντίζει πάντα να τον συμβουλεύεται. Αποκτήθηκε και ο Σεγγέλια τώρα για την ενίσχυση με τον Γεωργιανό της επιθετικής, κυρίως ακραίας γραμμής του Πανετολικού, και απομένει να φανεί ποιος θα είναι ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Μεντόζα για να αποτελέσει έναν επίσης πονοκέφαλο ευχάριστη για τον Ασίου για τον ρόλο στο δεκάρι μαζί με τον Δίας, ο οποίος στη διάρκεια της φετινής χρονιάς είναι μια πραγματικότητα αυτή. Θα γράψει ιστορία με τη φανέλα του Πανετολικού, καθώς θα γίνει ο ποδοσφαιριστής με τις πιο πολλές συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας στο πρωτάθλημα το κορυφαίο της χώρας μας, αυτό της Super League, ξεπερνώντας τον Κούσα, και το οποίο άγγιξε να το πετύχει ακόμα και στην περσινή χρονιά. Ο Ντίας δεν το κατάφερε να αγγίξει, δηλαδή τις 135 συμμετοχές που είναι αυτές οι οποίες θα τον φέρουν στην πρώτη θέση της λίστας των συμμετοχών ποδοσφαιριστών με την ομάδα του Αυρηνίου. Κώστα, δεν πιστεύω να είσαι αύριο και στην Τούμπα. Όχι, δεν προλαβαίνω, Κώστα. Πρέπει να γυρίσω στη βάση μου στην Αθήνα. Έρε πάλι. Αν και θα ήταν κάτι πάρα πολύ ευχάριστο να διακτηνιστώ λίγο βόρεια, αν και θα είμαι πιο κοντά από το Βόλο στην Θεσσαλονίκη από ό,τι να επιστρέψω στην Αθήνα. Δεν θα μπορέσω σήμερα να είμαι στο sold out στο Ακρόπολης, όπου γίνεται πολύ κουβέντα για αυτό το παιχνίδι με την Τουρκία. Έτσι, με 20.000 κόσμου και με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να παίζει και να συμπληρώνει την τριάδα του Αντετοκούμπο στη διάθεση του Δημήτρη Τούδη. Αλλά νομίζω για το Ακρόπολης, και όχι μόνο, και το γεγονός ότι βέβαια ακόμα και η διαφορά άγγιξε το σύμπλην 14 και σταμάτησε το 13 και η Ελλάδα δεν έκανε ποτέ επίθεση στα τελευταία 17-18 δευτερόλεπτα. Άλλο πάλι και αυτό. Στο φινάλε της εκπομπής. Άστο, γιατί ήμουν εκεί. Άλλο πάλι και αυτό. Ναι, ο Λούτζης που έκανε όλη την ανατροπή, κρατούσε απλά την μπάλα και λέει: παιδιά, τέρμα. Ναι, και την άφησε. Ρε Σιλούτζη, είναι δυνατόν? Λοιπόν, ευτυχώς βγήκε το μείον 9,5 της απογευματινής εκπομπής, γιατί όταν οριστικοποιήθηκε αυτό που έλεγες και εσύ με τον Βαγγέλη Όνο, ότι δεν θα πει, ο Γιάννης έπεσε το χάντικαπ από τους 14 στους 9. Σωστά. Ωραία. Εντάξει, Πάρη, σε ευχαριστούμε για αυτά τα νέα, για τον Πανετολικό και για τη σημερινή πρεμιέρα της Super League. Αστέρας μέσα στο Βόλο, με τον νόπο σου, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και στο τέλος εκπομπής για την πρόταση της ημέρας. Φυσικά, ναι. Έγινε, Πάρη. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.